έχεις άγχος. Ξεκίνησε μια χρονιά πέρυσι, πήγες ιδανικός. Έχεις άγχος για το, για το μέλλον σου. Αν θα παραμείνεις, τι θα κάνεις, πώς ξεκινάει η χρονιά. Μετά το δανεισμό μου στο Γήνιο, απέκτησα πολλές εμπειρίες και νομίζω ότι φέτος για μένα είναι πιο εύκολα όσον αφορά την προπέρσινη χρονιά με τον κύριο Δόνη, που πραγματικά υπήρχε πολύ άγχος. Γιατί και τότε ήταν κάπως παρόμοια κατάσταση, ήμασταν πολύ πιτσιρικά στην προετοιμασία. Αλλά τώρα νομίζω ότι δεν έχω κάποιο άγχος, πιστεύω στις δυνατότητές μου. Θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ και να καθιερωθώ. Πολύ πιτσιρικά, με μεγάλες απαιτήσεις. Πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα, δεν φοβάστε όχι εσύ μόνο. Γενικά όλα τα παιδιά στο ενδεχόμενο με αυτή η πίεση, τόσο πάνω σας διηγήσει. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν όντως πολλοί πιτσιρικάδες στην προετοιμασία φέτος. Αλλά πιστεύω ότι μείναν αυτοί που ήθελαν να μείνουν. Όποιος δεν θέλει μπορεί να φύγει. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα, πάνω από πρόσωπα. Όποιος αντέχει στην πίεση και όποιος θέλει να είναι εδώ, αυτός θα μείνει. Τώρα είτε είναι πιτσιρικάς, είτε είναι κάποιος άλλος, αυτοί είμαστε. Εμείς δουλεύουμε με αυτόν τον σκοπό. Και από εκεί πέρα, όποιον παίκτη αποκτήσει ΠΑΕ, θα τον υποδεχτούμε όπως και τα άλλα παιδιά που ήρθαν, ο Γκολάσα και ο Ράτς μέχρι στιγμής. Είπες, Δημήτρη, ότι θυμίζει λίγο η προετοιμασία φετινή, από την άποψη τα πολλά νέα παιδιά, αυτή με τον Γιώργο Ροδόνη. Ποιες είναι οι διαφορές εκείνης ομάδας με την σημερινή? Πιστεύω πως εκείνη η ομάδα μπορεί να έχει πάρα πολλούς μικρούς παίκτες, αλλά είχε και παίκτες με προσωπικότητα, όπως ήταν ο Λίνο, όπως ήταν ο Λάζαρ, όπως ήταν ο Γκαρσία τότε. Παρ' όλα αυτά και τώρα έχουμε παίκτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν. Είναι ο Κλάους, είναι ο Βίτορ, είναι ο Μαντούρο, ο Μάρτενς. Είναι παίκτες με εμπειρίες και πιστεύω πως με σκληρή δουλειά μπορούμε να καταφέρουμε κάτι καλό φέτος. Δημήτρη, έχεις βγει από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ και είσαι τώρα στην ομάδα, σε μια φάση που έχει πολλά πρόσωπα που ξέρουν από ΠΑΟΚ. Τον προπονητή, τον Γκαρσία, γενικώς είναι άνθρωποι οι οποίοι από τον προπονητή που έχουν πολλά χρόνια μέσα στο ΠΑΟΚ και γνωρίζουν την οτροπία της ομάδας. Αυτό πόσο θεωρείς ότι βοηθά στο να περάσει η σωστή νοοτροπία, αυτή που περιμένει ο κόσμος να δει, και αν ένα πρώτο δείγμα ήταν το χθεσινό μάτς που είδαμε. Εσάς που είστε νεαρά παιδιά και ακόμη πιο νεαρά από εσένα, να παίζουν με δύναμη, να μην φοβούνται, να παίζουν τις θέσεις από τους αντιπάλους. Το χθεσινό φιλικό ήταν το πρώτο μας. Δεν έχουμε προετοιμαστεί ακόμα κατάλληλα ούτε από θέμα φύσης κατάστασης, ούτε από θέμα τακτικής. Έχουμε δουλέψει πολύ λίγο μέχρι στιγμής και είναι λογικό αυτό. Αλλά η ομάδα έδειξε ότι βγάζει ένα πείσμα, βγάζει μια ταχύτητα, παλεύει την κάθε φάση, την κάθε μονομαχία. Και αυτό προσπαθεί να μας το περάσει και ο προπονητής μας, ο οποίος έχει περάσει και σαν παίκτης του ΠΑΟΚ. Ήταν και πολλά χρόνια προπονητής, τώρα ξανά είναι πίσω. Και μας έχει πει πολλές φορές πως όποιοι και να είμαστε εδώ πέρα, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να παλέψουμε για αυτή την ομάδα. Τι κέρδισες από την παρουσία στον Ιγυμιακό? Δηλαδή ήταν μια χρονιά που κάθε παίκτης δεν θέλει. Είναι σίγουρο ότι δεν θέλει να πηγαίνει ιδανικός όταν αγωνίζεται στο ΠΑΟΚ. Επιστρέφοντας, ποια ήταν τα κέρδη που έχεις μετρήσει μέχρι στιγμή? Πιστεύω ότι στο Γήνιο πήγα σαν παιδί και γύρισα άντρας. Το κατάλαβα αυτό όταν τα παιχνίδια που παίζαμε πέρυσι και ειδικά στα play-off ήταν Κυριακή-Τετάρτη συνέχεια. Πιο πολύ πηγαίνανε στη δύναμη, δεν χρειαζόταν να έχεις τόση πολλή ποιότητα, γιατί όλες οι ομάδες δεν βοηθούσαν και τα γήπεδα φυσικά γι' αυτό. Και όλες οι ομάδες πιο πολύ προσπαθούσαν να πάρουν τα παιχνίδια με τη δύναμη. Λίγοι ήταν οι παίχτες οι οποίοι ξεχώριζαν. Και πιστεύω ότι είναι αυτό που είπα, ότι πήγα σαν παιδί και γύρισα σαν άντρας. Και σε αυτό βέβαια με βοήθησε πολύ και ο προπονητής που είχα εκεί, ο κ. Νικολαίδης, ο οποίος με εμπιστεύτηκε σχεδόν σε όλα τα μάτς και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ότι χθες αντιμετωπίσατε έστω στο τελικό μια ομάδα που ήταν έτοιμη για το ελληνικό πρωτάθλημα σε πολύ υψηλό επίπεδο, το οποίο κοντράρατε, σας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια? Εντάξει, η Σταντάρ Λίγκ είναι μια καλή ομάδα. Παραδοσιακά έχει καλούς ποδοσφαιριστές, πάντα διεκδικεί το πρωτάθλημα στη χώρα της. Ήταν πιο έτοιμο από εμάς, φάνηκε αυτό και στα τελευταία λεπτά που εμείς κάπως είχαμε ξεμείνει από δυνάμεις.
Τα φιλικά είναι για να βλέπουμε τα λάθη μας, να τα διορθώνουμε, να βλέπουμε και κάποια καλά σημεία και συνεχίζουμε. Απλά ήταν ένα φιλικό. Δεν μπορούν να βγουν πολλά συμπεράσματα από τώρα. Ποιες είναι οι βασικές σκέψεις που έχετε σαν ομάδα βάσει αυτών που σας λένε, βάσει αυτών που ακούτε, βάσει αυτών που συζητάτε και μεταξύ σας, γιατί είστε μια προσωπική παρέα που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια να είστε μαζί και πλέον ξαναβρίσκεστε σε υψηλό επίπεδο. Ποιες είναι λοιπόν οι αγωνιστικές καθαρά σκέψεις σας, οι οποίες κάνετε για τη σχηματοποίηση ενός ικανούς συνόλου που μπορεί να σταθούν αξιώς στο χρησιμό ποτέ. Όσα παιδιά είμαστε εδώ πέρα, πιστεύω οι περισσότεροι καταλαβαίνουν σε ποια ομάδα είμαστε. Γιατί όπως είπατε, είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Ήμασταν συμπαίκτες στη ΓΑΜΑ, στη ΒΙΤΑ ομάδα με τους περισσότερους. Οι σκέψεις ακόμα είναι πως πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Δεν πρέπει να λέμε μεγάλα λόγια. Από λόγια χορτάσαμε τα τελευταία χρόνια, πιστεύω όλοι μας. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε και να δούμε μέσα στη χρονιά μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα. Είτε με προσθήκες, είτε και χωρίς, ακόμα και αυτοί που είμαστε. Είπες ότι από τον Ιγυμιακό γύρισες, πήγες παιδί, γύρισες άντρας. Πόσο δύσκολο ήταν, με την στη χρονιά του Δόνη κάνεις πολλές συμμετοχές, ο προπονητής μιλάει δημόσια για σένα, ο οποίος σε πιστεύει, είσαι σχεδόν μια αποκάλυψη της χρονιάς. Την επόμενη σεζόν έρχεται το Στέλνες, δεν παίρνει συμμετοχές και το χειμώνα φεύγει. Απογοητεύτηκες, στεναχωρέθηκες. Ήταν πολύ δύσκολο πραγματικά για μένα, γιατί όταν παίζεις μια χρονιά περίπου 20 παιχνίδια και την επόμενη στη μέση χρονιάς έχεις 5-6 παιχνίδια, όσο να είναι η ψυχολογία σου είναι λίγο πεσμένη. Αλλά γι' αυτό πήρα στο Αιγίνιο, γιατί ήξερα ότι θα πάρω σίγουρα χρόνο συμμετοχή στα πόδια μου και πιστεύω πως στο τέλος δικαιώθηκα για αυτή την επιλογή μου. Είπε νωρίτερα ότι όποιος θέλει είναι εδώ, μένει εδώ. Η αλήθεια είναι ότι έχουν φύγει για την ομάδα σπουδαίοι παίκτες. Και για διάφορα λόγους ο καθένας. Να μην ξεπαρθούν, όπως καταλαβαίνεις, είναι μεγάλα ομάδα, πολύ ποιοτική. Αυτό δεν είναι πολύ ενισχυτικό για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι είναι ενισχυτικό. Θα πρέπει να ανησυχούν αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι το αποφάσισαν να φύγουν. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από όλους, το είπα και πριν. Όποιος δεν αντέχει δεν μπορεί να είναι εδώ πέρα. Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Όποιοι και να είμαστε εδώ πέρα, οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Και όλοι εδώ, όσοι είμαστε εδώ πέρα, είμαστε παίχτες του ΠΑΟΚ και θα παλέψουμε για το καλύτερο. Χθες παίξατε με τρεις πίσω στο διάστημα που έπαιξες εσύ. Είχες ένα ρόλο fullback. Εκτιμάς ότι αυτό είναι θέση που σε βολεύει βάσει των χαρακτηριστικών σου, γιατί ουσιαστικά η ταχύτητα και η τεχνική είναι αυτή που σε κάνει να ξεχωρίζεις. Είναι μια θέση η οποία πιστεύω πως μπορώ να καλύψω. Με βολεύει πιο πολύ γιατί όταν έχεις ένα παίχτη κι άλλο από πίσω σου, σίγουρα νιώθεις περισσότερη ασφάλεια και ο Γιάννης είναι χθες που παίξαμε μαζί, με βοήθησε πάρα πολύ. Και μπορώ να έχω περισσότερη ελευθερία στα επιθετικά μου καθήκοντα. Γι' αυτό και μόνο. Μπορώ να παίξω, πιστεύω, και δεξί μπακ εύκολα τετράδα πίσω όταν παίζουμε. Δημήτρη, είπες ότι γύρισες άντρας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς και κάνεις αυτοκριτική ή λίγο ίσως πιο σκληρή στον εαυτό σου. Τι θεωρείς αγωνιστικά ότι πρέπει να βελτιώσεις για να βγάλεις όλη την ποιότητα που έχεις? Γιατί βλέπουμε μια ταχύτητα, βλέπουμε πράγματα ξεχωριστά σε σένα. Η κριτική σε έναν ποδοσφαιριστή δεν σταματάει ποτέ. Ακόμα και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές στον κόσμο θέλουν συνέχεια να βελτιώνονται. Αλλά πιστεύω ότι αυτά γίνονται κυρίως μέσα από τα παιχνίδια. Γιατί όσο καλή προπόνηση και να κάνεις, άμα δεν παίζεις παιχνίδια, δεν μπορείς να βελτιώσεις κάποια πράγματα. Υπάρχουν λεπτομέρειες που, άμα τις βελτιώσω, σίγουρα μπορώ να κάνω μια καλή χρονιά φέτος στον ΠΑΟΚ και να δείξω ότι αξίζω και για το μέλλον. Είναι μικρά πραγματάκια που θέλουν βελτίωση πάντως. Τόσα νέα παιδιά στην ομάδα, αυτό το βάρος της φανέλας δεν σας αγχώνει για τις απαιτήσεις που υπάρχουν από τον κόσμο? Κόσμος, ανεξάρτητα αν είστε νεαροί, αν είναι πιο έμπειρη ομάδα, έχει σημασία, θέλει αποτελέσματα άμεσα. Πώς δεν σας φέρνει ένα επιπλέον βάρος? Πάντα υπάρχει άγχος όταν φορά στη φανέλα του ΠΑΟΚ, είναι μια μεγάλη ομάδα, αλλά νομίζω πως τα τελευταία δύο χρόνια ο ΠΑΟΚ ξόδεψε αρκετά εκατομμύρια για να φέρει παίχτες οι οποίοι τελικά δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν. Αυτό το ρόστερ που έχουμε τώρα, νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε ότι καταφέραμε και πέρυσι εύκολα. Τώρα, άμα θα είναι ξένοι, άμα θα είναι Έλληνες, αυτό είναι ακόμα καλύτερο για μας, γιατί είμαστε νέα παιδιά, θέλουμε να δείξουμε ότι αξίζουμε να είμαστε στον ΠΑΟΚ
Και μόνο με σκληρή δουλειά μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Για να μην παρεξηγήσει την ερώτηση, ανεξάρτητα από το γιατί έφυγαν κάποιοι παίκτες, πώς έφυγαν κλπ. Έτσι με το ποδόσφαιρο, έτσι με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Σαν Δημήτρης Κωνσταντινίδης. Και όχι, δεν αναφέρομαι στον ποδοσφαιριστή που έφυγε, αλλά στο χαρακτήρα, σε αυτό που βίωσε μέσα στα αποδυτήρια. Ποιος σου λείπει, ποιος θα ήθελες να είναι μαζί από αυτούς που φύγανε και συνεργάστηκε στα τελευταία χρόνια? Νομίζω ότι ο Λίνο είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο με την παρουσία του μέσα στο γήπεδο, αλλά γενικά με το χαρακτήρα του. Βοήθησε πολλά νέα παιδιά, μας μιλούσε συνέχεια, μας εμψύχωνε και όπως και να το κάνεις ήταν ένας ηγέτης και μέσα στο γήπεδο αλλά και έξω από αυτό. Το Κωνστάντζα από πού βγαίνει? Το Κωνστάντζα. Είναι από την πρώτη χρονιά μου στο παιδικό. Με είχε βγάλει ένα συμπαίκτης μου έτσι, ο Πάρης Ανδριόπουλος. Δεν ξέρω, κατά λάθος του βγήκε, άλλο πήγε να πει και είπε αυτό και από τότε έμεινε. Ναι, όλοι έτσι με φωνάζουν. Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω, επειδή δείχνεις κάποια συναισθήματα για την ομάδα, πέρα από ότι είσαι παίκτης αυτής και ότι έχεις πλαισίωση τα τμήματα που γονείς από μικρή ηλικία, φαντάζομαι ότι παρακολουθούσες την ομάδα εξίσου από μικρός και σίγουρα κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος ενδεχομένως αγωνιζόταν για στη θέση σου, θα τον είχες λίγο πιο ψηλά σε σχέση με τους υπόλοιπους, κάτι σαν πρότυπο. Από μικρός, όταν ήρθα πρώτη χρονιά στον ΠΑΟΚ, έπαιζα σε διαφορετική θέση, έπαιζα στο κέντρο. Και ο παίχτης που πραγματικά ακόμα τον έχω και τώρα αφήσει στο δωμάτιό μου ήταν ο Βερόν. Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν παίχτης. Ειδικά την πρώτη χρονιά είχε ξεχωρίσει πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ. Γιατί τότε δεν υπήρχε η ποιότητα στο ρόστερ και αυτός ξεχώριζε πάρα πολύ. Και ήταν ο παίχτης ο οποίος κατά κάποιο τρόπο μου άρεσε ο τρόπος που έπαιζε και ήθελα μεγαλώνοντας να του μοιάξω. Μιλήσεις πριν για ηγέτες. Τον Παύλο Γκαρσία ως βοηθό προπονητή. Ο Παύλο είναι ακόμα λίγο αγχωμένος, τον βλέπω λίγο αγχωμένο. Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να τον κρίνουμε. Μόνο που είναι κοντά μας, αυτό μας δίνει περισσότερη ψυχολογία. Και ειδικά εμείς που είχαμε την τύχη να παίξουμε και συμπαίκτες μαζί του, τώρα που τον βλέπουμε να είναι σαν βοηθός προπονητή, είναι ακόμα καλύτερα γιατί ο ίδιος έχει παίξει ποδόσφαιρο και ξέρει πώς είναι και μπορεί να μας βοηθήσει πολύ ψυχολογικά. Πραγματικά πιστεύω ότι όπως είστε τώρα, μπορείτε φέτος να μπείτε δεύτερη κανονική περίοδο, να κερδίσετε τα play-off, να πάρετε το κυπέλλο και στους 32 γύρω πάλι. Και ο Παναθηναϊκός πέρυσι τέτοια εποχή ήταν β' εθνική. Αλλά τα κατάφερα. Στην αρχή της χρονιάς όλοι λέγανε ότι ο Παναθηναϊκός είναι το πρώτο υποψήφιο φαβορί για να πέσει. Ότι με αυτό το ρόστερ δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Και πήρε το κύπελο και βγήκε πρώτο στα play-off. Και έκανε προετοιμασία και εδώ πέρα πάνω. Πώ θα με την. Ναι, εντάξει, συμφωνούμε. Ναι, τι βήκα, ναι. Υπήρχε μια χρονιά πέρσι που την έβλεψε αποστασιοποιημένο λόγω τη παρουσία του στην Εγγενειακό. Όλο αυτό το σκηνικό που διαδραματίστηκε με διευθυνσίε, το ένα, το άλλο, με ομόρε, σε συνάρτηση με το γεγονό ότι ο σημερινό πολιτή, το πρώτο πράγμα που δήλωσε ήταν ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με την υπηρεσία, τι σου φέρνει στην άκρη? Ποιο είναι και ένσω στην προσέγγιση, να μορμωρίζει την Ελλάδα τελικά ή να του γράφει την προχώρα με λένε? Νομίζω ότι ο ποδοσφαιριστής καθαρά πρέπει να ασχολείται μόνο με το αγωνιστικό κομμάτι. Από εκεί πέρα γι' αυτό μια ομάδα έχει διάφορα στελέχη. Ο ποδοσφαιριστής ασχολείται μόνο με το αγωνιστικό. Είναι κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα ασχοληθούν με τους διαιτητές, που θα ασχοληθούν με τα γήπεδα, που θα ασχοληθούν με διάφορα πράγματα τα οποία είναι γύρω από την ομάδα. Η άποψη δική μου είναι ότι σαν ποδοσφαιριστής πρέπει να κάνεις καλά τη δουλειά σου μες στο γήπεδο και πως αν όντως αξίζεις θα πάρεις αυτό που διεκδικείς. Δηλαδή να διαβάσεις διαλόγους που λένε ποιον θα βάλουν, ποιον θα ορίσουν, τι θα κάνουν, δεν επηρεάζεις με τίποτα μες στο γήπεδο και... Και να επηρεαστώ δεν νομίζω να κερδίσω κάτι. Το μόνο που θα κερδίσω είναι ίσως μια κόκκινη κάρτα. Τίποτα άλλο. Για το Βερόν καταρχήν δεν είχε ταχύτητα, δεν είσαι ποτέ μπορείς να γίνεις, δεν είχε άλλωστε. Δεύτερο, έχεις μια ιδιαίτερη φιλική σχέση με τον Κλάους. Ο Κλάους για σένα είναι απλά ο φίλος, ο κολλητός ή είναι και ένα παράδειγμα του πώς εξελίσσεται ένα παιδί από τις ακαδημίες και φτάνει να είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του ΠΑΟΚ?
Αρχικλάς πρώτα απ' όλα είναι πολύ καλός μου φίλος. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα γιατί είναι ένα παιδί το οποίο πήγε ιδανικό σε μια ομάδα στη Β' Εθνική. Το πρώτο μισό έπαιζε, μετά δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου. Παρ' όλα αυτά γύρισε, καθιερώθηκε. Τώρα είναι ο αρχηγός της ομάδας μας, ο φυσικός ηγέτης αυτής της ομάδας πιστεύω. Και του αξίζουν πολλά μπράβο γιατί δεν είναι εύκολο αυτό που έκανε. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια και αυτά που έχει περάσει στην ομάδα, έτσι. Και τι σου λέει, σου λέει για μέσα μου λέει. Πώς πρέπει να κλείνεις τα αυτιά, τίποτα άλλο. Και να δουλεύεις και κάποια στιγμή θα δικαιωθείς. Κυνηγή, λένε, υπάρχει το μόνο ότι οι παρέες γράφουν ιστορία. Κάπως έτσι το σκέφτεστε στον φετινό ΠΑΟ. Είστε μια παρέα, παιδιά που μεγαλώσατε μαζί. Αυτό που είπαμε την πρώτη στιγμή είναι ότι αν δεν γίνουμε οικογένεια μεταξύ μας, δεν πρόκειται να καταφέρουμε τίποτα. Αυτός είναι ο στόχος. Άμα καταφέρουμε να είμαστε μια γροθιά, τα αποτελέσματα σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται. Μπήκε καθόλου αυτές τις μέρες μέχρι την προχθές Παρασκευή στο μυαλό σας ότι μπορείτε να παίξετε Champions League προκριματικά με το ΚΑΣ, ασχοληθήκατε και σε τελική ανάλυση του θεωρητικά ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο του επίσημο παιχνίδι 21 Αυγούστου. Είναι καλό με δεδομένο ότι είστε μια νέα ομάδα που χτίζεται. Έχουμε πολύ χρόνο για να προετοιμαστούμε. Το πρώτο μάτς είναι στις 21 Αυγούστου. Παρ' όλα αυτά τώρα για το άλλο το θέμα δεν νομίζω ότι έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα. Εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι είτε παίξουμε πιο νωρίς είτε παίξουμε στις 21 Αυγούστου. Έχουμε χρόνο ακόμα να δουλέψουμε και να παρουσιάσουμε μια ομάδα καλύτερη από ό,τι τα τελευταία χρόνια. Έχεις φαγωθεί ουσιαστικά μια σας το βλέπω, δηλαδή σε κουβράζει, το ότι να είμαστε καλύτερα από πέρσι. Ή δεν σου άρεσε πέρσι και σου είχε γυρίσει το μάτι. Όχι, δεν είναι κάτι που δεν μου άρεσε. Πέρσι η ομάδα είχε πραγματικά πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Απλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε μέσα στο γήπεδο αυτό. Ούτε στο πρώτο εξάμηνο, αλλά και στο δεύτερο εξάμηνο που έβλεπα εγώ τα παιχνίδια από την τηλεόραση, μου φαινόταν η ομάδα το ίδιο. Πέρσι έλειπε αυτή η σπιρτάδα ίσως. Αυτή η ταχύτητα, αντιμετωπίζαμε τα μάτς λίγο πιο νοθρά. Τώρα πρέπει φέτος να αλλάξει αυτό, να παλεύουμε κάθε μάτς, είτε είναι μες στην Τούμπα είτε είναι εκτός και να δούμε στο τέλος τι μπορούμε να καταφέρουμε. Αυτό.